είχαμε έναν ανοιχτό διάλογο με τον Υπουργό και του μεταφέραμε την αγωνία πραγματικά και την ανασφάλεια που καθημερινά δεχόμαστε από τους συμπολίτες μας για τα θέματα ασφάλειας μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να μιλάμε για ποιότητα ζωής της πόλης όταν ο πολίτης δεν νιώθει ασφαλής στο ίδιο του το σπίτι. Οι κλοπές, οι διαρρήξεις, οι ληστείες σε όλο το πολυτομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Ο Υπουργός μας έδειξε ότι έχει καλή διάθεση και να συνεργαστεί αλλά και να προτείνει ένα συνολικό πρόγραμμα. Μένουμε στο χαρακτηριστικό ότι 550 νέοι αστυνομικοί ήδη των ειδικών ομάδων, ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος με βαρύ οπλισμό, ήδη βρίσκονται στους δρόμους και αυτό το χαιρετήσαμε όλοι οι δήμαρχοι. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα νέο τμήμα και ανατολικά για την ενδοοικογενειακή βία και το γεγονός ότι θα υπάρχουν ομάδες σε κάθε αστυνομικό τμήμα για τις εξειδικευμένες μορφές αντιμετώπισης εγκλήματος όπως η παιδική παραβατικότητα, η αθλητική βία και η ενδοοικογενειακή βία όπως ανέφερα. Θέλω να πω επίσης ότι τολμήσαμε να εισηγηθούμε στον Υπουργό και προτάσεις θα τις έλεγα ρηξικέλευτες, αλλά επιτέλους πρέπει σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή να σπάσουμε και αυγά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι απαίτηση των πολιτών για κάμερες στους δημόσιους χώρους, επιτέλους, με την προστασία βεβαίως των προσωπικών δεδομένων, αλλά και με τις πρόνοιες που οι σύγχρονες δημοκρατίες όλο τον κόσμο έχουν πάρει. Δεν μπορούμε να μένουμε με τους δημόσιους χώρους απροστάτευτους και αφύλακτους. Η τεχνολογία μας δίνει λύσεις. Ακόμα και drones θα μπορούσαν να υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, σεβόμενοι τα προσωπικά ατομικά δικαιώματα, αλλά θα πρέπει οι χώροι να είναι ασφαλείς για τους πολίτες. Είναι ένα αίτημα που το δεχόμαστε από τους συμπολίτες. Επίσης, το να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες με τη δημοτική αστυνομία, για ουσιαστική δημοτική αστυνομία στους δήμους, ώστε μετά από αυτό να σχεδιάσουμε τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και να ελαφρώσουμε την ελληνική αστυνομία, την ελαφρύνουμε από αρμοδιότητες που σήμερα τις ασκεί και είναι καθαρά γραφειοκρατικές. Αναφέρομαι σε καθημερινές επιδόσεις, περίπου 3.000 αστυνομικοί μας δήλωσε ο Υπουργός απασχολούνται για αρμοδιότητες καθημερινά που δεν αφορούν καθ' αυτή την ελληνική αστυνομία, για ελέγχους π.χ. καπνίσματος κτλ. Για μια σειρά από πράγματα που είναι περιφερειακές δράσεις αστυνομίας, να τις πάρει η δημοτική αστυνομία, ώστε η ελληνική αστυνομία να μείνει στις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την καταπολέμηση του εγκλήματος. Είναι μια, νομίζω, συνεργασία που θα είναι προς όφελος όλων και επίσης για την πρόληψη, δεν μιλάμε για καταστολή, μιλάμε για πρόληψη, να μας δοθεί επιτέλους η δυνατότητα από τον δικό μας προϋπολογισμό, το δημοτικό, να προσφεύγουμε σε εταιρείες φύλαξης ιδιωτικές με δημόσιες διαδικασίες για να μπορούν να περιπολούν εταιρείες security στους δρόμους και τις γειτονιές των δήμων μας και να ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας. Άνοιξε ένας διάλογος γόνιμος, ειλικρινής και επικοδομητικός που νομίζω ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για καλύτερες ημέρες και επαναλαμβάνω ότι εκτιμήσαμε οι αυτοδιοικητικοί τις ειλικρινείς προθέσεις αλλά και τις δεδομένες ικανότητες του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο θέμα αυτό εδώ. Θα συνεργαστούμε μαζί του σε ό,τι κάνει ασφαλής της πόλης και του